Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα θα αναφερθώ σε κάτι που δεν έχει σχέση με τα οικονομικά, κάτι που δεν κάνω συνήθως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ελπίζω να μην σας κουράσω, αλλά το θεωρώ ηθική μου υποχρέωση να το κάνω και προς τους γονείς μου και προς όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν από την πόλη μας κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος της κατοχής. Είμαστε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο πήρε την πρωτοβουλία και ενέταξε το Δήμο Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων, τίμησε για πρώτη φορά τους επιβιώσαντες ομήρους του ολοκαυτώματος, έδωσε το παρόν σχεδόν σύσσωμο στην πορεία από το μνημείο του ολοκαυτώματος προς τον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό πέρυσι, συμμετείχε στην πορεία των ζωντανών στο Άουσβιτς πέρυσι τον Απρίλιο, δημιουργεί ένα πάρκο μνήμη στην πλατεία Ελευθερίας και αποφάσισε την ίδρυση ενός μουσείου και ερευνητικού κέντρου σε συνεργασία με τον ΟΣΕ για το ολοκαύτωμα. Νομίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία θα σας καταθέσω και σήμερα και έρχονται για πρώτη φορά έτσι στο φως της ημέρας, θα έλεγα, η κυρία Λέλα Σαλέμη, η οποία είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, έκανε μία εκτενή έρευνα στα αρχεία του Ληξιαρχείου της Θεσσαλονίκης και ανακάλυψε ότι από το 1938 μέχρι το 1943 δηλώθηκαν γεννήσεις 3.000 Εβραιόπουλων Ελλήνων Θεσσαλονικαίων, 336 το 1938, 672 το 1939, 630 το 1940, 586 το 1941, 734 το 1942 και 119 το 1943. Τα 3.000 αυτά παιδιά, τα οποία ήταν από λίγων μηνών μέχρι 5 ετών, οδηγήθηκαν απευθείας στους φούρνους στο Auschwitz, χωρίς ποτέ να καταγραφούν στις λίστες των ανθρώπων οι οποίοι πήγαν στο Auschwitz. Εγώ καταθέτω τα ονόματα αυτά, τα οποία έχουν ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, όνομα μητέρας και αριθμό μητρώου στο ληξιαρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, και για πρώτη φορά αυτά τα ονόματα αποκτούν υπόσταση, γιατί ποτέ κανείς δεν ήξερε την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων. Είναι η μόνη και η πιο επίσημη καταγραφή αυτής της θηριωδίας που διέπραξαν κάποιοι και δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς. Αυτά τα παιδιά δεν πρόλαβαν να πάνε σχολείο, ενώ ο γραφειοκρατικός μηχανισμός του ολοκαυτώματος, που με τόση λεπτομέρεια κατέγραφε τα πάντα, ναι μεν τα εξόντωσε, δεν τα κατέγραψε όμως λόγω της μικρής τους ηλικίας. Ζητώ λοιπόν από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δύο πράγματα. Πρώτον, να αποκαθιλώσει τις φωτογραφίες των δοσύλλογων δημάρχων Μερκουρίου από το 37 ως το 43 και Σερεμέτη 43-44, γιατί θεωρώ ότι αποτελεί ντροπή για αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και για αυτό το Δημαρχείο να υπάρχουν οι φωτογραφίες τους στο φουαγέ της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως άλλωστε έχει πράξει ανάλογα και για τους διορισμένους δημάρχους της επταετίας. Διατηρώντας όμως τη θέση των φωτογραφιών αυτών, πλακέτες που να αναφέρουν τη θητεία τους και το ποιοι ήταν, και στην δε χαρακτήριστη περίπτωση του Δημάρχου Μερκουρίου, το γεγονός ότι υπήρξε ο μόνος Ευρωπαίος Δήμαρχος που με δική του πρωτοβουλία κατέστρεψε τάφους, κατέστρεψε το εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης, όταν κάτι τέτοιο δεν συνέβη σε καμία άλλη ευρωπαϊκή πόλη, ούτε στην ίδια τη Βαρσοβία, η οποία ισοπεδώθηκε η εβραϊκή της συνοικία και ήταν κάτω από την ναζιστική κατοχή. Δεύτερον, θα παρακαλούσα το Δημοτικό Συμβούλιο να ασχοληθεί με το θέμα που έχει φέρει και ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης σε προηγούμενη συνεδρίαση και να ανακαλέσει την απαράδεκτη απόφαση της Διοικούς Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης με ημερομηνία 26 Τρίτου του 43,
Δεν άφησαν ούτε 5 μέρες να περάσουν από όταν έφυγαν τα πρώτα τρένα για το Auschwitz. Με τις σελίδες 194 και 195 στον τόμο 41 και συγκεκριμένα το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί μετονομασίας διαφόρων οδών της πόλεως φερουσών ισραηλιτικά ονόματα και να εισηγηθεί στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης σήμερα την μετονομασία κάποιων άλλων οδών της πόλης μας με τα ονόματα αυτά που δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ αλλά υπήρχαν στην ιστορία και ζωντανά στη μνήμη όλων μας. Σας ευχαριστώ.